We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. She's the gal that I love best. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, woo. To the fruit, yeah, oh Rudy. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, oh Rudy. A womp, bum, a loom, bum, a lump, bum, bum. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows I love me, yes indeed. What you doing to me? To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, yeah, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. Oh, womp, bum, loom, womp. Παναγία μου, κατέβασ' μας την και χρειαζόμαστε την. Πόσον καιρό κάνετε πρόβα? 2 μήνες. Πολύς ο ενθουσιασμός. Δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσατε πάρα πολύ. Για να πάμε στους κριτές μας όμως να δούμε τι θα μας πούν. Καλένα. Γιατί κρύβεσαι, Καλιά? Καλιά, είσαι τρέλα. Τρέλα με κορδέλα. Τρέλα. Ναι, μου το λένε. Το έχω καθεί, είμαι σίγουρη. Αυτό εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο προσόν, δεν το συζητώ. Στη ζωή σου σίγουρα, αλλά και εδώ στο χορό είναι πάρα πολύ σημαντικό που το έχετε εφαρμόσει. Εκτός από αυτό όμως, έχετε δουλέψει και το χορό εσείς. Πόσο καιρό κάνετε πρόβες? 2 μήνες. Ξεκινήσαμε, ναι, από τη μέρα που μας ανακοίνωσαν. Sorry, να πάρω μια ανάσα. Καλά, πάρε μια ανάσα. Πότε ξεκινήσατε? Πριν ένα μήνα. Ένα τελικά. Ναι, αλλά επειδή η κυρία πάει στις ανάπες, θάλασσες... ναι, δεν μπορεί να τα χάσει. Αυτά το ξέρουμε καλά. Εντάξει, πριν πάει, κάνουμε καμιά νορούα. Εντάξει. Φαίνεται ότι το δουλέψατε καλά όμως. Πάντως, Χρήστο, εκεί που πάει, δεν ξέρω που πάει, αλλά προπόνηση θα κάνει. Γιατί και φυσική κατάσταση, από ό,τι είδαμε, έχει. Και τα lift, συγγνώμη, εκεί δεν ξέρω με ποιον τα κάνει, αν δεν τα κάνει με σένα. Γιατί τα lift είναι δουλεμένα 100%. Όχι, όχι. Είναι απίστευτος μαζί μου. Πραγματικά την υπομονή που έχει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και όλη την ομάδα από το Beyond. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε εδώ και φοβερό styling. Πολύ σχετικό με την εποχή του 80. Ένταση, τρέλα, ενέργεια. Θα δουλέψετε τη στάση ποδιών, δεν ξέρω τη μεταχείριση ποδιών, δεν ξέρω τι φαίνεται στη τηλεοράση, αλλά εδώ είχες κάποιες ανοιχτές στάσεις. Το σώμα λίγο μπροστά, αλλά γενικώς είστε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια στο χορό. Πολύ ωραία. Και όπως επειδή αναφέρθηκες και για το styling, θέλουμε και ένα μεγάλο χειροκρότημα για την στυλίστρια του σόου, γιατί κάνει πολλή δουλειά η Παναγιώτα Ιακώβου. Μεγάλο χειροκρότημα και πάμε στον Μάριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είχε όλη αυτή τη χαρά που έχει το rock and roll, αλλά πέρα από αυτό φάνηκε ότι δουλέψατε, γιατί ξέρατε τη χορογραφία, ποια είναι η επόμενη κίνηση απ' έξω, χωρίς να το δείχνετε ότι το σκέφτεστε. Ένιωθες πάρα πολύ ασφάλεια με τον Χρήστο. Φάνηκε ότι εμπιστεύεστε το ένα στον άλλον. Θέλουμε λίγο να δουλέψουμε την πλάτη και τα πόδια, αλλά κατά τα άλλα, μια χαρά. Νομίζω ότι ήθελα κάτι άλλο να πω. Α, ναι. Την επαναφορά μετά τα άλματα, πρέπει να προσπαθήσεις να μπαίνεις λίγο πιο γρήγορα ξανά στη χορογραφία. Αλλά κατά μετά τα άλλα... την τούμπα εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κατά τα άλλα, μια χαρά. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Χρήστο. Παιδιά, συγχαρητήρια πραγματικά. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία βλέποντάς σας. Πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί φαίνεται και ο Χρήστος. Ο Χρήστος έχει κάνει τρομερή δουλειά και εσύ έχεις πολύ ταλέντο στο χορό. Δεν ξέρω. Συγχώρεσέ με, δεν σε ξέρω έτσι γενικά τη δραστηριότητά σου. Αλλά φαίνεσαι ότι έχεις πολύ
τάση έτσι στο χορό. Και... Να με κάνει το follow στο Instagram. Θα σε κάνω τώρα. Τώρα ψέματα θα σε κάνω. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά και υπήρξαν και στιγμές που την έφαγα ότι ο Χρήστος ήταν ο διαγωνιζόμενος. Αριστά. Χωρίς να εννοώ κάτι, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω. Ήταν τόσο καλή η Κάλλια και με έψησε τόσο πολύ με τη σιγουριά της. Ο σκοπός μας είναι να φανεί Κάλλια, οπότε... Έτσι, μπράβο. Αυτό έλεγε από την αρχή. Πολύ. Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά, Χριστό. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Κάλλια. Μπράβο σας, βρε, παιδιά. Για να δούμε. Ακόμα λίγο να συγκινηθώ, βρε, Κάλλια. Πήγαινε στο Green Room, σε παρακαλώ, να δω τη βαθμολογία σου. Για να δούμε, για να δούμε αν η βαθμολογία είναι τόσο ψηλή. Όσο ωραία ήταν και τα σχόλια μας. Τι κάνετε εκεί? Μια χαρά την έχεις, Χάρη. Μια χαρά. Περιτριγυρίζομαι από εθέρειες υπάρξεις, έλα και εσύ κάτω μου δαμέ να δούμε τι θα γίνει. Γατάκι. Ακούσαμε το αγαπημένο ζευγάρι στο χορό, πέρασε υπέροχα. Για να δούμε τι βαθμολογία θα μπει. Για να δούμε, βρε Χάρη μου. Και εγώ αυτό διερωτώ με τώρα. Πάμε στον Χρήστο. Λοιπόν, 7. 7. 7 και... Χαλαρά, ακατάχνοτα που λένε. Ακατάχνοτα. Ακατάχνοτα, έλα να πω. Μικαέλα. Κάλλια μου, χαρά, χαρά του Θεού. Κάλλια, όχι επειδή έκαμε στους και μήνες πρόβες το κομμάτι τούτον, τώρα να ήταν τέλειο και την άλλη εβδομάδα, μια εβδομάδα πρόβες να την πάθουμε. Έτσι. Όχι, 2 μήνες κάνω πρόβες για τα επόμενα 3 live. Α, δεν κάνω μόνο αυτή τη χορογραφία. 7. 7. Thank you. Μάριε. Και από μένα 7. Και Γκαλένα. 7 με μεγάλη μου χαρά. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία, βρε παιδιά. Μπράβο, 28 βαθμούς. Κάτι που έχω να πω. Έβλεπα τα stories σου στα social media στο Instagram και μια ντουμπαθιό, ντουμπες, τρεις ντουμπες, λάλο Παναγία μου, τούτη τη Δευτέρα. Να έρθει, έκαμε live που το φάκα φάκα, είναι που γίνεται. Ταλαιπωρήθηκα, αλλά είχα πάρα πολύ μπίσμα και θέλω να καμνώ σαν είχα ντουμπες τώρα που πήρα φορά. Έτσι, κυρίες και κύριοι, έλα χειροκρότημα. Πού ψηφίζουμε, πού ψηφίζουμε. Μου πήρε το λόν από το στόμα, λοιπόν. Κάλλια και Χρήστο στο τηλέφωνο 931-013 και μήνυμα στο 5577 με κωδικών Χ3, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το ζευγάρι. Που θα συνεχίσει χωρίς άγχος την ερχόμενη εβδομάδα και θα μας δείξει νέες χορογραφίες. Είναι η Κάλλια και ο Χρήστος. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Σκοπός που ήρθα σε αυτό το παιχνίδι ήταν να δώσω όση περισσότερη ενέργεια και εγώ και ο Χρήστος για να μαζέψουμε όσο πιο πολλούς ψήφους. Γιατί εγώ θέλω, ναι, θέλω εγώ να μαζέψω τους πιο πολλούς ψήφους. Θέλω να μαζευτούν από τη δική μου την πλευρά όσα περισσότερα χρήματα για το Ίδρυμα Ελπίδα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ψηφίσατε και θέλω να με ψηφίσετε κάθε Δευτέρα. Έτσι. Ευχαριστώ.